Πάμε σε έναν ειδικό που τα ξέρει τα θέματα αυτά. Μέσα. Είναι ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα σας, κύριε Κωνόμου. Καλημέρα. Και το μεάρχη ο κύριος Μπάρκας. Βεβαίως, το μεάρχη της προστασίας του πολίτη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι, κύριε Μπάρκα. Ναι, ναι. Ωραία. Ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο τομέας, έτσι. Ναι, προφανώς. Είναι... Έχει καθημερινότητα πολύ, έχει πολλά ζητήματα. Εντάξει, είναι καθημερινότητα. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θέλει ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη ανάγνωση και προσοχή. Mm-hmm. Τώρα για να δούμε τι γίνεται, κύριε Μπάρκα, στο κόμμα σας, γιατί περιμένουμε σήμερα και την πολιτική γραμματεία να δούμε τι θα γίνει εκεί. Προεξοφλείται μια σύγκρουση εκεί. Τι λέτε εσείς? Λέω ότι δεν γνωρίζω, γιατί δεν είμαι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, αλλά ναι, δεν γνωρίζω τι θα συμβεί εκεί πέρα. Mm-hmm. Σήμερα όντως συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, η οποία από ό,τι διαβάζω και εγώ, γιατί δεν γνωρίζω, θα συζητήσει τον οδικό χάρτη για το συνέδριο και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία επίσης δεν είμαι μέλος, οπότε δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω και σε αυτό. Άρα είναι μετά από αρκετό καιρό και μετά, αν θέλετε, και από την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του κόμματος, μετά την εκλογική διαδικασία, συνεδριάζει πολιτική γραμματεία. Το θεωρώ θετικό, καλό. Θετικό είναι, το θέμα είναι τι θα υποθεί εκεί, γιατί μαθαίνουμε ότι η Ομπρέλα θα κατεβάσει ένα κείμενο που θα απευθύνει διάφορες μομφές στον πρόεδρο. Το άκουσα από εσάς, δεν το γνωρίζω, το άκουσα από εσάς. Το ρεπορτάζ το λέει. Συγγνώμη? Το ρεπορτάζ το λέει. Ναι, ναι, το ρεπορτάζ είπα. Υπάρχει και κείμενο, κύριε Μπάρκα. Βέβαια, προφανώς. Δεν γνωρίζω για κείμενο που θα κατεβάσουν οι άνθρωποι. Πάντως δεν υπάρχει αρμονία στο κόμμα. Δεν είμαι και. Σύμφωνε. Εσείς δεν βλέπετε ότι υπάρχει εμφύλιος μέσα στο κόμμα και σύγκρουση? Εμφύλιος όχι. Είναι πολύ σκληρή λέξη για να τη λέμε. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε σχέση με τη στρατηγική. Ή υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες εκφράστηκαν και εκφράζονται δημόσια και συντροφικά. Mm. Νομίζω ότι έτσι πάντα λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πάντα λειτουργούσαν τα κόμματα. Mm-hmm. Ακόμα και αν έπνιγαν τις όποιες διαφωνίες, οι διαφωνίες υπήρχαν. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διαφωνίες. Mm-hmm. Μπορώ να σας αναφέρω γρήγορα τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος διάβασα χτες. Που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος ότι η πολλή πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μας οδήγησε στο καλό αποτέλεσμα. Δεν έφερε καλά αποτελέσματα. Ναι, είναι μια διαφωνία, αυτό θέλω να πω. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος πρέπει να υποστεί κάποιες συνέπειες. Λέω ότι είναι τα κόμματα. Δεν υπάρχει εδώ στην Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει εισήγηση να μαζέψουν την υπογραφή να καθαρίσουν το Μητσοτάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, κύριε Μπάρκα, από συνεργάτη του κυρίου Φίλη και μάλιστα δημόσια. Δεν είναι εισήγηση. Τι είναι? Δεν είναι εισήγηση. Πρόταση, μια σκέψη. Είναι μια άποψη η οποία εκφράστηκε από σε μέσο. Δεν είναι εισήγηση. Να, δεν είναι και απλό να λες να καθαρίσω τον πρόεδρο που μόλις εξελέγει. Οι εισηγήσεις κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν ένα θεσμικό ρόλο στο κόμμα, μέλη της πολιτικής γραμματείας, της κεντρικής επιτροπής κτλ. Εσείς θα το λέγατε δηλαδή, αυτό είναι κάτι απλό. Ήθελα, κύριε Παπλόπουλο, απλά να πω το παράδειγμα μου τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι τα κόμματα, όλα τα κόμματα εξουσίας έχουν και κάποιες διαφωνίες στο ιστορικό. Μα δεν μιλάμε για κάποιες εδώ, μιλάμε για διχασμένο κόμμα. Δεν μιλάμε για κάποιες. Αν ήταν ένας-δύο που έλεγαν και μια κουβέντα, θα έλεγε κανείς, αδερφέ, λογικό. Τι χάρπα στο τυχοδιώχτη και επεγκρίνω τον νέο πρόεδρο. Δεν το τραμπιστεί. Κύριε Παπλόπουλο, τώρα επικαλείστε πράγματα που εγώ δεν έχω σκοπό. Μα δεν τα είπε ο κύριος Φίλης αυτά. Όχι εσείς. Όχι εσείς, εγώ αυτό που διεκδικώ είναι να ο ΣΥΡΙΖΑ ενιαία, ενωτικά, να πάμε παρακάτω, να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών, να δώσουμε τη μάχη της ανασυγκρότησης του κόμματος. Αυτή νομίζω ότι είναι η δική μας η δική μου λογική. Εγώ να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, επειδή έχω και την περιφέρειά μου, την Πρέβεζα, έχω και τον τομέα μου πλέον, την προστασία του πολίτη, αλλά και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία με λυπούν πάρα πολύ. Θα σας πω την αλήθεια, θέλω να ασχοληθώ με αυτά. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, την κοινωνία, απασχολούν τον κόσμο γενικώς. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κουβεντιάζουμε και όχι εάν είπε κάτι κάποιος για τον πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτά. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να ανασυγκροτηθεί το κόμμα σας, κύριε Μπάρκα. Σύμφωνοι. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, κύριε Οικονόμου, είναι μια εθνοκάθαρση, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό. Σκοτώνουν παιδάκια, παιδιά.
Σκοτώσανε παιδιά. Στο Ισραήλ δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί πάνω από 1000 παιδιά, ναι, μέσα σε 10 μέρες. Στο Ισραήλ δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως. Δεν μου επιτρέπετε. Δεν μου αφήσατε, κύριε Παύλοβουλε. Προτρέχετε. Σκοτώσανε παιδάκια και στο Ισραήλ, η Χαμάς, αυτή η εξτρεμιστική οργάνωση, και στη Γάζα πολύ περισσότερα. Και χθες το χτύπημα αυτό στο νοσοκομείο στη Γάζα είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, και συγγνώμη για το σκληρό της έκφρασης, είναι έγκλημα πολέμου. Δεν μπορούν αυτά να μας αφήνουν αδιάφορους, δεν μπορούν να κλείνουμε τα μάτια. Εγώ με αυτά πρέπει θέλω πάντως να ασχοληθώ. Πάντως σωστά το λέτε, αλλά πρέπει αναδείξω το κόμμα σας να ανασυγκροτηθεί, να ισχυροποιηθεί, να έχει δυνατό πολιτικό λόγο, γιατί μέχρι τώρα εδώ είναι, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Χάσατε προχθές τις εκλογές, υποστήκατε μία ακόμα ήττα, γιατί αν υπάρχει ένας χαμένος, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Οικονόμου, καταλαβαίνω την ανάγκη σας να βρείτε προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, όχι, είναι θέμα ανάγκης, είναι θέμα πραγματικότητας. Επιτρέψτε μου, κύριε Οικονόμου, γιατί προτρέχετε. Δεν είπα ότι διανύουμε μια καλή περίοδο. Δεν λέω αυτό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, μετά την διπλή ήττα που υπέστη στις εθνικές εκλογές, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε, το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είχαν τα αποτελέσματα που ενδεχομένως θα περιμέναμε, θα πρέπει να μας βάλουν όλους σε σκέψη. Στην λογική της ανασυγκρότησης του κόμματος. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Πώς θα γίνει αυτό όμως, με ποια διαδικασία? Εδώ υπάρχει πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. Το ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου να απευθύνει στην πραγματικότητα ένα κάλεσμα για συμπόρευση, για συνεργασίες. Θα σας θυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2022 η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση η οποία έλεγε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές ότι θα διεκδικήσουμε τη συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις, με το ΠΑΣΟΚ, το ονομάτιζε. Ακόμα θα συνταχθούμε και με κάποιον επικεφαλής ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μονίμως κάνει τέτοιου είδους κινήσεις. Η κίνηση του Κώστα Ζαχαριάδη το ίδιο βράδυ της πρώτης Κυριακής να πάει στον χώρο που ήταν ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, να τον συγχαρεί και να πει, χωρίς περιστροφές, χωρίς να ζητά κάτι, ότι εμείς στηρίζουμε τον κύριο Δούκα ως νέο δήμαρχο, στην προσπάθειά του να εκλεγεί νέος δήμαρχος στην Αθήνα, είναι κινήσεις οι οποίες από μεριά μας γίνονται. Θεωρώ ότι είναι όριμο πλέον και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δέχονται πιέσεις και από τους δικούς τους ψηφοφόρους. Το ΠΑΣΟΚ μια χαρά τα πήγε. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μια χαρά σε αυτές τις εκλογές. Έκανε τις νίκες του, ανέβασε τα ποσοστά του. Μια χαρά πήγε. Και πάει να πάρει να πλασαριστεί τη δεύτερη θέση. Εγώ δεν θα μπω στην διαδικασία τώρα να δω, να σας πω ότι πήγε μια χαρά το ΠΑΣΟΚ. Έχει διαμπάρκα, τα νούμερα μιλάνε. Μια νίκη δεν γράψατε τώρα, με συγχωρείτε. Κύριε Μπάρκα μου. Κύριε Μπάρκα. Καλά, εντάξει, τον έχασε βεβαίως. Αλλά τον πήρε το ΠΑΣΟΚ. Έχασε το Δήμο Πατρών, έχασε την περιφέρεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά που είναι κάπως ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Έχασε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Καταγράψατε καμιά νίκη, κύριε Μπάρκα? Σύμφωνα, εντάξει. Έχασε περιφέρειες στις οποίες είχε βάλει στόχο να κερδίσει. Και θα το ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε? Στην πρώτη μεταξύ των δύο εκλογών. Ωραία. Βγήκανε Σεργιάννη. Ναι, αλλά λέμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ρωτάμε. Εμείς μιλάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με την Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καμιά νίκη. Αυτό θα πρέπει να κουβεντιάζουμε, και το γεγονός ότι έστειλε μήνυμα η κοινωνία στα πολιτικά κόμματα τα οποία. Σε εσάς δεν έστειλε μήνυμα που δεν σταυρώσατε ούτε χωριό? Να συνεργαστούν για να τελειώσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Μια ερώτηση, κύριε Μπάρκα μου, συγγνώμη. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη μεσοδόση μέγεθους. Πόσους εκλέξατε? Κύριε Παυλόπουλο, είστε πολύ ικανό στο ρεπορτάζ, θα το ξέρετε. Εγώ δεν το γνωρίζω. Πόσους εκλέξατε με την ως επίσημους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν το γνωρίζω. Εξελέγει κάποιος? Και θέλω να. Δεν το ρωτώ έτσι για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Θέλω να πω το εξής. Η κάλπη λέτε έχει μηνύματα. Για σας έχει μήνυμα ή δεν έχει? Μόνο για την κυβέρνηση. Της Αθήνας και των έξι περιφερειών, το έχουμε συζητήσει αυτό. Δεν ελέγχει πλέον. Ο κ. Μητσοτάκης έχασε παταγωδός. Μάλιστα. Και έχασε. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Θέλετε να πείτε, να σας πω εγώ τον αριθμό
Να σας αποκαλύψω ή να σας πω. Όχι, δεν είναι θετικό μυστικό αυτό. Των δημάρχων που βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτά. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Σας παρακαλώ. Νομίζω μην με παρεξηγείτε, σας παρακαλώ. Δεν άλλο λέω εγώ. Αυτή η συζήτηση. Άλλο σας ρωτώ, κύριε Μπάρκα μου. Μην με παρεξηγείτε. Με συγχωρείτε τώρα. Λέω ένα το κρατούμενο. Προφανώς και στείλε μήνυμα κόσμο στην κυβέρνηση. Αυτό το λέμε από την πρώτη λεπτό εκείνη τη βραδιά. Δεν το λέμε. Το λέμε. Εμείς τουλάχιστον το λέμε. Το λέμε και το παραλέμε. Ωραία, άρα λοιπόν αν το λέμε εμείς, με εμάς συζητάτε. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, η ίδια κάλπη είχε μήνυμα. Για το ΣΥΡΙΖΑ η κάλπη είναι ότι θα πρέπει να μπει στη διαδικασία της συνεργασίας, της ομογενοποίησης, αν θέλετε, του χώρου, του κέντρου και της αριστεράς, για να μπορέσουμε συνολικά να κερδίσουμε το κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς δεν κερδίσατε, δεν μπορέσατε να κερδίσετε. Κύριε Μπάρκα, να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, θα βάλω μια ερώτηση εμβόλυμη και θα απαντήσετε. Όχι. Εσείς δεν καταφέρατε να κερδίσετε ένα Δήμο και θα κερδίσετε το Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνετε αυτό. Εντάξει κύριε Γονόμου, αφού έτσι. Αφού ένα Δήμο δεν κερδίσατε στην Ελλάδα, στην επικράτεια. Μόνοι σας. Αν διαβάζετε κύριε Γονόμου, εσείς το αποτέλεσμα, τι να σας πω. Θα είναι έτσι μάλλον. Αλλά εγώ σας λέω ότι τουλάχιστον από τη δική μου ανάγνωση και τη δική μου ανάγνωση. Μα πέφτετε συνεχώς σε ποσοστά και λέτε να κερδίσετε τον Μητσοτάκη. Αν έδωσε τον πύχη στον οποίο τοποθέτησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Με εκβιασμούς. Να το πούμε και αυτό δηλαδή, όταν κάνουμε ρεπορτάζ θα λέμε ότι ο κύριος Αβγενάκης. Εκβίαζε. Τι έχουμε πει αυτά, κύριε Μπαρκά. Κρούεται ανοιχτέ θύρε. Τα έχουμε πει αυτά. Εκβίαζε. Δεν τα είπαμε. Δεν λέω εγώ τώρα. Τα είπαμε. Εγώ δεν τα είπα όμω. Τώρα θα πω. Εκβίαζε του χαλανδριώτε να μην ψηφίσουν δημάρχου λέγοντά του ότι δεν θα σα βοηθήσουμε. Mm. Αυτά, κύριε Οικονόμου, δεν περιποιούν τιμή στη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία αυτά. Αυτό έφτιαξε που χάσατε δηλαδή. Αυτό είναι απολυταρχία. Είναι πράγματα. Άρα αυτό έφτιαξε που χάσατε. Αυτό μα λέτε. Εντάξει. Λέω αυτό έφτιαξε και χάσατε. Λέω τι συνέβη μεταξύ των δύο εκλογών. Νομίζω ότι. Αυτό έφτιαξε, λέει, και χάσατε. Χάσανε. Αλλά για σας δεν λέτε. Κύριε Παυλόπουλε, δεν λέω. ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά τα πήγε. Πάντως... Και που γελάτε με τη δική σας την απάντηση. Εγώ δεν γελώ με τη δική μου την απάντηση. Όχι, όχι. Κύριε Μπάρκα, με συγχωρείτε τώρα. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πολλά. Ποτέ, μα ποτέ η ειρωνία δεν ήταν στοιχείο αυτού του διαλόγου που έχουμε. Α, και, okay. Είτε σας με τον Δημήτρη, είτε με μένα. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα ασεβείς και αγενείς δεν ήμασταν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Και προφανώς σεβόμαστε τον συνομιλητή μας. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Πρέπει, επειδή καταγράφεται ένα κλίμα, πρέπει να αφαιθεί ο πρόεδρος να βοηθηθεί να πάει μπροστά το κόμμα. Έχει μια περίοδο που πρέπει να του δοθεί του ανθρώπου να δει τι θα κάνει με το κόμμα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό το πράγμα. Εκλογές που είχαμε πριν ένα μήνα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όλοι μας πρέπει αυτό το αποτέλεσμα να το αναγνωρίσουμε και να το σεβαστούμε. Κλείνουμε εδώ, κύριε Μπάρκα. Στη λογική της ισοκομματικής δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές. Να είστε καλά. Καλημέρα.